What were the chances we'd be sharing love before the night was through? Αγαπημένοι μου τηλεθεατές, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, γιατί λίγο διάστημα πριν είχα σκεφτεί ότι θα ήθελα να φέρω εδώ, σε αυτό το χώρο, μια γυναίκα που πολλά χρόνια τώρα εκτιμώ. Είναι ένας άνθρωπος πολύ διακριτικός, είναι ένας άνθρωπος που είναι λαμπερός, είναι ένας άνθρωπος που έχει γίνει star Ελλάς σε πολύ δύσκολες εποχές. Και αυτό που δεν ήξερα, αλλά το έμαθα στην πορεία, είναι ότι ξεκίνησε αγαπώντας τις τέχνες και μάλιστα τη ζωγραφική. Χωρίς πολλές συστάσεις, παρακαλώ, με την κλακέτα του χώρου εδώ, η Ρίκα Διαλυνά. Where do I begin to tell the story of how great love can be? Όταν το κουνά δεν πάει στο Μάμε, ο Μάμε μπαίνει στο αυτοκίνητο και πάει να ρωτήσει γιατί δεν του τηλεφωνήσαν. About the love he brings to me. Where do I start? Ευχαριστώ πάρα πολύ για τον πρόλογο. Καταρχήν χαίρομαι πάρα πολύ σε αυτό το υπέροχο χώρο που βρισκόμαστε, γιατί είναι τελείως διαφορετικό από το να είσαι σε ένα πλατό καθημερινό. Είναι πιο ζεστό. Και επίσης χαίρομαι πάρα πολύ που ερχόμαστε για πρώτη φορά και τα λέμε κιόλας. Ναι, και τα λέμε κιόλας και αισθάνομαι πάρα πολύ ευχάριστα. Καταρχήν, εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί ξέρω πως δεν επιθυμείτε να δίνετε συνεντεύξεις. Και εμείς τώρα θέλαμε πάρα πολύ, σε ένα τέτοιο χώρο που να θυμίζει πολύ τον κινηματογράφο, να βλέπετε εδώ όλα θυμίζουν κάτι. Την οικογένειά μας, τα ποτήρια που είχαμε στο σπίτι, τις ταινίες που κάπου περιμένεις ότι θα βγει ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, η Ρίκα Διαλυνά. Και νομίζω πως θα μας δοθεί η ευκαιρία να ξεδιπλώσουμε κομμάτια της ζωής σας έτσι όπως σας αξίζει και νομίζω όπως εσείς η ίδια με το δικό σας πάτημα του ποδιού μας έχετε επιτρέψει να μπούμε στη ζωή σας. Αυτό μ' αρέσει το λένε αυτό το πράγμα, διότι αυτό σε φέρνει αμέσως κοντά και σου δίνει μια ζεστασιά με τον άλλον άνθρωπο. Αυτό που μ' αρέσει σε εσάς είναι το εξής, ότι δεν έχω νιώσει ποτέ θλίψη στο πρόσωπό σας και θα ήθελα να ξεκινήσουμε έτσι. Πάντα όταν σας έβλεπα, είτε σε μια συνέντευξη, πάντα είτε γελάω στις ταινίες, πάντα γελάτε, ναι. Τώρα με βρίσκεται σε μια τις πιο άσχημες στιγμές της ζωής μου που θα μπορούσα να κλαίω συνέχεια, αλλά όταν είμαι με ανθρώπους που αγαπάω, τώρα πραγματικά αισθάνομαι ωραία, γιατί περνάω μια πολύ δύσκολη περίοδο της ζωής μου, 7-8 μήνες τώρα, γιατί ο άντρας μου είναι πάρα πολύ άρρωστος και με τον άντρα μου είχαμε ένα φοβερό δεσμό, μια αγάπη από αυτές που νομίζω η κάθε κοπέλα θα ήθελα να έχει. Και καταλαβαίνεις ότι όταν τα πράγματα είναι δύσκολα, είναι πολύ δύσκολο και να συνηθίσεις μια καινούργια κατάσταση. Αλλά πιστέψτε με, θα μου πείτε γιατί έρχομαι εδώ πέρα. Γιατί αισθάνομαι και την ανάγκη μια ζεστασιά και νομίζω ότι μαζί σας μπορώ να την βρω αυτή τη ζεστασιά. Χαίρομαι πολύ που το λέτε και αυτό που θέλω πραγματικά είναι γιατί παλιότερα έκανα κι εγώ, όταν ήμουν νέο κορίτσι, δημόσια σχέση σε θέατρα. Ήμουνα λοιπόν μαζί με την Κική Σεγδίτσα. Ναι, σας καλούσαμε πάντα με το σύζυγό σας στις πρεμιέρες. Και θυμάμαι το έντονο βλέμμα του που σας κοιτούσε πάντα και σας έπιανε έτσι από το χέρι και σας έβαζε μέσα στη θεατρική παράσταση. Δηλαδή, σαν να ήταν ένα βήμα πίσω, σας άφηνε μπροστά και σας καμάρωνε πίσω. Να σας πω, ήταν ένας άνθρωπος που ήταν ο άρχοντας. Δηλαδή, ήμουν πάντα πάρα πολύ εκλεκτική. Δηλαδή, δεν δημιουργούσα καταστάσεις έτσι. Ήθελα ο άνθρωπος που θα είμαι μαζί του να έχει πολλά προσόντα. Κυρίως να είναι ευπρεπής, να τον θαυμάζω, να είναι έτσι ένας εκλεκτός και στην κοινωνία που να τον θαυμάζει και η κοινωνία και να είναι πάρα πολύ ζεστός μαζί μου για να μπορώ να δείξω τα δικά μου τα συναισθήματα. Αυτά τα ένιωσα όλα αυτά τα χρόνια που είμαστε μαζί, γιατί είμαστε 36 χρόνια μαζί. Με τον άντρα σας, το δεύτερο, ναι, γνωρίζεστε πώς? Γνωριστήκαμε στο Πόρτο Ίδρα. Μας σύστησε κάποιος άλλος από εκεί πέρα και μου έδωσε και την κάρτα του. Εγώ όταν ήρθα στην Αθήνα,
σε κάποια στιγμή αρρώστησα και ήμουν στον Ευαγγελισμό. Και μάλιστα δεν το ξέρει και κανένας, είχα πάρει τα βιβλία μου εγώ όλα και ήμουν μια χαρά εγκατεστημένη στον Ευαγγελισμό, στο νοσοκομείο. Μου κάνανε εξετάσεις, δεν βρίσκανε τίποτα, αλλά εγώ ήμουν στον Ευαγγελισμό. Αλλά έρχεται μάλιστα ο γιατρός και την ημέρα, μια Παρασκευή ήταν και μου λέει: Πώς θέλεις αύριο να σου δώσω άδεια για να βγεις έξω το Σαββατοκύριακο? Α, βάλε, πού να πάω, έχω τα βιβλία, μια χαρά είναι. Μετά λοιπόν, όταν έφυγε ο γιατρός, λέω: Αλήθεια, λέω, τι να κάνει αυτός ο κύριος που δεν το κάνω ποτέ μου. Και τον παίρνω στο τηλέφωνο και του λέω ποια είμαι. Α, μου λέει: Χαίρομαι πάρα πολύ. Μου λέει λοιπόν αυτός, μεσημέρι ήταν. Θα θέλατε, μου λέει, αύριο να συναντηθούμε, να έρθετε από το σπίτι, να πάρουμε ποτό και να πάμε στο Μπρεβουάρ να φάμε. Α, λέω: Ευχαρίστως. Οπότε αμέσως εγώ ψάχνω να βρω τον γιατρό να μου δώσει την άδεια για να φύγω. Πραγματικά πήγα στο σπίτι του, καθίσαμε, πήραμε έτσι ένα ποτό, δεν έπαιρνα κιόλας και πήγαμε στο Μπρεβουάρ. Όταν φύγαμε από το Μπρεβουάρ, μου λέει: Πού μένεις? Λέω: Στον Ευαγγελισμό. Α, μου λέει: Κοντά, γιατί ήταν το σπίτι του εκεί Σουηδίας. Α, κοντά. Εγώ δεν είπα τίποτα. Λέει, δηλαδή, πάει λοιπόν με το αυτοκίνητο. Δηλαδή, πού στον Ευαγγελισμό? Λέω: Στον Ευαγγελισμό. Ναι, λέει, μου λέει: Τι αριθμό? Λέω: Δεν ξέρω τον αριθμό, αλλά είναι ο Ευαγγελισμός. Μου λέει: Τι, δεν ήξερε και ποια ήμουν και αυτός, διότι δεν είχε ζήσει στην Ελλάδα. Μου λέει: Νοσοκόμα είσαστε στον Ευαγγελισμό? Για να μέσα στον Ευαγγελισμό. Μου λέει: Νοσοκόμα είσαστε? Λέω: Όχι, είμαι ασθενής του στον Ευαγγελισμό. Και ξεκίνησε λίγο το πράγμα έτσι μετά. Και από τότε δεν ξαναχωρίσαμε. Να ρωτήσω κάτι, ήταν έρωτας ή ήταν αγάπη? Δεν ήταν έρωτας, γι' αυτό κράτησε τόσα πολλά χρόνια. Ξεκίνησε από συμπάθεια, από εκτίμηση, από θαυμασμό και μετά σιγά σιγά αυτό έγινε αγάπη. Η οποία αγάπη έφτασε σε ένα σημείο που να είμαστε πια ένα. Πόσα χρόνια? 36. Σε αυτά τα χρόνια που είστε συνοδοιπόροι. Ναι. Η πιο ευχάριστη στιγμή ποια ήταν? Πάρα πολλές. Μία? Η πιο ευχάριστη στιγμή είναι όταν τα βράδια που σε σκεπαζόμουν, με σκέπαζε και μου κρατούσε το χέρι. Και αυτό κάνω τώρα. Για το σκεπάζω εγώ τώρα το βράδυ, γιατί είμαι πάντα δίπλα του και κοιμάμαι. Όλοι μου λένε πώς μπορείς και κοιμάσαι δίπλα που είναι τόσο άρρωστος. Λέω, και τώρα το σκεπάζω εγώ και του κρατάω εγώ το χέρι. Του παίρνω εγώ το χέρι. Νιώθει? Ναι. Ναι. Είναι... Θέλω να σας ρωτήσω, κοιτώντας σας τα μάτια, από τα μάτια του, τι παίρνετε? Την αγάπη του. Ακόμα και τώρα, Ενώ αμέσως μετά πέφτει σε ένα λίθαργο, όταν με κοιτάζει και μου λέει: Ρίκα μου, τα μάτια του ζωντανεύουνε, λάμπουνε και μετά χάνεται. Ξέρετε κάτι, βιώνουμε όλη μια περίοδο της ζωής μας που δεν πιστεύουμε στην αγάπη. Δυστυχώς. Αλλοιώσει τις ζωές μας και την καθημερινότητά μας. Και είναι πολύ ωραίο το μήνυμα που περνάτε εσείς, μια τόσο όμορφη γυναίκα που έχει γευτεί τα πάντα. Αυτές οι στιγμές, συγγνώμη, αλλά έτσι είναι κι εγώ. Αυτές οι στιγμές νομίζω ότι είναι ιερές. Και νομίζω ότι δεν εξαγοράζονται με τίποτα. Με τίποτα. Με όλα τα λεπτά του κόσμου, με όλες τις χαρές του κόσμου. The look of love is in your eyes, a look your smile can't disguise. Και να λοιπόν πιάνω στα χέρια μου ένα εισιτήριο της Ολυμπιακής, πολύ παλιό, με πολλές θύμησες, που αυτό σας πήγε κάπως Νέα Υόρκη, Αμερική νομίζω, για να πραγματοποιήσετε το όνειρό σας. Εγώ από μικρό παιδάκι, πολύ μικρό παιδάκι, μου άρεσε να ζωγραφίζω. Μου άρεσε αυτά που ήθελα να γίνω. Ήταν καταρχήν να πάω στην Αμερική. Ήταν το όνειρό μου το μεγάλο. Το λέγατε από μικρό παιδί? Ναι, βέβαια. Στο Αμέρικα. Το έλεγα στο Αμέρικα. Στο Αμέρικα και μάλιστα το όνομά μου είναι Ειρήνη. Με λέγανε Ειρήνη. Αλλά εγώ όταν μου λέγανε. Τότε δεν είχα και την ιδέα τι θα πει Ειρήνη. Αλλά δεν μου άρεσε ηχητικά το όνομα τότε. Τώρα θα μ' άρεσε να με λένε Ειρήνη. Αλλά τότε θύμωνα. Και έτσι έλεγα θα με βγάλετε Αμέρικα, Αμέρικα, Αμέρικα. Και μετά η μαμά μου λέει: Δεν μπορείς, λέμε Αμέρικα, θα σε κόψουμε το μισό και θα σε κρατήσουμε το άλλο μισό, το Ρίκα. Και έτσι έμεινε το όνομά μου. Όταν ήσασταν μικρή, τι σας άρεσε να ζωγραφίζετε? Μου άρεσε, έχω ένα έργο μου, το πρώτο που είχα κάνει, σε τζάμι. Και είναι ένα παιδάκι που κρατάει την κούκλα της και το έχει πάρει ο ύπνος και κρατάει την κουκλίτσα της. Και ήμουν τότε 7 χρονών. Και το είχα ζωγραφίσει σε τζάμι επάνω.
Είναι το αγαπημένο σας? Υπάρχουν και άλλα αγαπημένα, αλλά αυτό επειδή είναι το πρώτο και επειδή είναι σε τζάμι με λαδομπογιά, το αγαπάω ιδιαίτερα, γιατί μου θυμίζει, γιατί είχα μανία με τις κούκλες, μεγάλη μανία με τις κούκλες, δηλαδή τις αγαπούσα τις κούκλες μου από κάτι το απίστευτο. Πάτε στην Αμερική έχοντας τον τίτλο της Star Ελλάς και την ανάγκη σας να σπουδάσετε ζωγραφική. Όχι, την ανάγκη μου να σπουδάσω, δεν σπούδασα ζωγραφική στην Αθήνα, στην Αμερική. Είχα πάει στη σχολή καλλιτεχνών και είχα το Μόραλι δάσκαλο. Αλλά σε μια χρονιά έγινε ο κύκλος της ζωής μου. Δηλαδή, πήγα στη σχολή καλλιτεχνών, στη δραματική σχολή, στα Καλλιστεία, πήγα στην Αμερική, παντρεύτηκα και έκανα και την κόρη μου. Σε ένα χρόνο μέσα έγινε όλο αυτό το πράγμα. Έχετε λοιπόν μια κόρη με τον πρώτο σας άνδρα, με την οποία πώς είναι οι σχέσεις σας πια? Πάρα πολύ καλές. Αλλά τότε, επειδή ήμουν μικρή, δεν ήξερα να είμαι μαμά, γιατί είχα τις αυτές μου, πήγαινα στη Νέα Υόρκη, πήγαινα στο New York University, πήγαινα, έκανα μαθήματα, ιδιαίτερα μαθήματα στην υποκριτική και έκανα και έκθεση στην Αμερική ζωγραφικής. Δηλαδή, και έπαιζα κιόλας. Άρα, είχα λάβει μέρος και θα έλεγε κανείς ότι βάλατε την καριέρα πιο μπροστά από τη μητρότητα? Ναι. Αυτό μου στήχησε αργότερα. Δηλαδή, αλλά επειδή έχω ένα εξαιρετικό παιδί, τα έχει ξεπεράσει όλα αυτά. Αλλά εγώ δεν τα έχω ξεπεράσει τώρα. Καταλάβατε, και πολλές φορές τις φέρομαι σαν να είναι μωράκι και μου λέει, μα δεν είμαι παιδί, μου λέει. Ναι, αλλά επειδή δεν μπόρεσα να σε χαρώ σαν παιδί, τώρα. Σας μοιάζει? Μοιάζει στον πατέρα της, αλλά ο πατέρας της ήταν πάρα πολύ ωραίος άντρας. Ήταν πολύ ωραίος άντρας και μοιάζει στον πατέρα της. Μοιάζει σε μένα στον αυθορμητισμό, στην καλή διάθεση που έχω για όλους τους ανθρώπους. Δηλαδή, είναι άνθρωπος που ανοίγει την καρδιά της. Οπότε μου λέτε τώρα μένει στην Κρήτη. Στην Κρήτη, ναι. Παντρεμένη εκεί? Ναι, είχε παντρευτεί εδώ και πήγανε στην Κρήτη τότε, γιατί σε κάποια εποχή νόμιζα ότι και εγώ θα πάω να μείνω στην